χαρούμενο παιδάκι, αλλά ξέρεις, έχει προβλήματα. Δεν μιλάει ακόμα, δεν περπατάει. Όλα τα πράγματα που κάνουν τα παιδιά της ηλικίας του δεν μπορεί να τα κάνει ακόμα. Και αυτό είναι τραγικό. Να το βλέπω το μικρό μου αντί να γίνεται καλύτερα κάθε μέρα. You know, είναι δύσκολο. Αντί να περπατάει, μπουσουλάει. Αλλά προσπαθεί. Προσπαθεί κάθε μέρα. Φαντάζομαι είναι ένα ζήτημα με το οποίο είναι υπερκινητικός, ωστόσο φαίνεται. Είναι και ζωηρός, είναι ζωηρός. Είναι ζωηρός. Όλα τα μικρά παιδιά, τυχαίνει και έχω και εγώ ένα μικρούλι και το βλέπω, το ζω καθημερινά. Θέλω να μου πείτε κάτι, πώς αντιδράσατε και πότε μάθατε για πρώτη φορά ότι ο μικρός Μιχάλης, ο οποίος κλαίει τώρα, και αν μπορούμε κιόλας, αν θέλει να κάνει κάτι άλλο, μπορούμε να τον βγάλουμε και από το κάδρο. Αν μπορούμε, κύριε Πυροβολάκη, κύριε Θοδωρή, να πούμε λίγο πώς μάθατε τελικά σχετικά με την ασθένεια που αντιμετωπίζει ο 22 μηνών γιος σας. Φαντάζομαι από όταν γεννήθηκε, λίγο αργότερα, πώς το μάθατε, πώς αντιδράσατε. Περίπου όταν ήταν 6 μηνών, δεν σηκώνεται τα χέρια του και το κεφάλι του ήταν λίγο μικρό, είχε μικρό κεφάλι, μικροσάφαλι είχε. Και πήγαμε στο γιατρό και νομίζανε που είχε ζίκα. Όμως το παιδί δεν είχε ζίκα. Και σιγά σιγά με τις εξετάσεις που κάναμε, το MRI και finally το genetic report, το whole genome sequencing, το βρήκανε που είχαν αυτό το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, οι πρώτες ενέργειες που κάνατε εσείς, κύριε Θοδωρή, ποιες ήταν? Οι άμεσες ενέργειες, γιατί φαντάζομαι και αντιλαμβάνομαι και εγώ και οποιοδήποτε γονέας μας βλέπει αυτή τη στιγμή ότι το να μαθαίνεις τελικά ότι το μικρό σου παιδί τελικά έχει έρθει αντιμέτωπο με μια πολύ σπάνια ασθένεια. Είναι νομίζω το μοναδικό παιδί στον Καναδά, το οποίο πάσχει από τη συγκεκριμένη ασθένεια η οποία λέγεται, την επαναλαμβάνω, SPG50, μια ασθένεια η οποία παραλύει το νευρικό του σύστημα. Ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις που κάνατε, πού απευθυνθήκατε? Οι γιατροί μας είπαν πως δεν ήταν λύση. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Μας είπαν απλώς να πάμε σπίτι και να τον αγαπάμε και να το βλέπουμε όπως μεγαλώνει, αλλά μας είπαν δεν θα μιλήσει, δεν θα περπατήσει, δεν θα προχωρήσει. Και άμα κάνει αυτά τα πράγματα θα τα χάσει όλα. Ναι, είπαν άμα περπατήσει πριν να γίνει 10 χρονών θα χάσει, θα γίνει παράλυτος. Άμα μιλήσει θα είναι 2-3 λέξεις. Ήρθαμε σπίτι και είμαστε στεναχωρημένοι. Αλλά είπαμε, ας πάμε στο ίντερνετ, να κάνουμε Google, να δούμε τι μπορούμε να βρούμε στο ίντερνετ. Και όταν κοιτάζαμε, βρήκαμε μια άλλη οικογένεια στην Αμερική που είχαν κάτι το παρόμοιο. Ο Θοδωρής τους πήρε τηλέφωνο και μας είπανε, ξέρεις, εμείς αρχίσαμε το gene therapy. Βρήκαμε ένα γιατρό, έχουμε αρχίσει τα πειράματα, άμα θέλετε να του μιλήσετε. Τον πήραμε τηλέφωνο την άλλη μέρα, του μιλήσαμε, ήταν στο Λονδίνο. Και ύστερα αρχίσαμε αυτό το journey. Πήγαμε στο Washington, στο Λονδίνο, στο Texas, διαβάζαμε 100,000 research papers και βρήκαμε που έχει λύση. Βρήκαμε τα 7 doctors που ήταν τα experts στον κόσμο. Ναι. Και 7 γιατροί στον κόσμο. 7 γιατροί σε όλο τον κόσμο μπορούν να αναλάβουν την ειδική περίπτωση της ασθένειας του μικρού σας γιου. Και πολλοί λέγανε, ξέρεις, με μόνο 60 παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε λεφτά. Και δεν γίνεται. Και βρήκαμε ένα πολύ καλό γιατρό στο Texas, ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, το καλύτερο στον κόσμο. Και από τώρα, από την ημέρα που τον βρήκαμε, άρχισε να φτιάξει το φάρμακο. Είναι έτοιμο το φάρμακο. Μόνο πρέπει να κάνουμε safety testing. Τα πειράματα στα ποντίκια. Στα ποντίκια να δούμε αν όλα είναι καλά. Και ύστερα πρέπει να πάμε στο FDA στην Αμερική να δώσουμε τα παιδιά το φάρμακο. Και δεν θα βοηθήσουμε μόνο το Μιχάλη. Θα είναι άλλα 7 με 20 παιδιά που θα πάρουν το φάρμακο. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι από εκείνη τη μέρα και έπειτα αρχίσατε να παίρνετε λίγο κουράγιο. Να είστε πιο αισιόδοξοι γενικά με την πορεία του μικρού Μιχάλη, για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της υγείας του. Ωστόσο, η καθημερινότητα φαντάζομαι ήταν δύσκολη, έτσι, και παραμένει δύσκολη. Είναι δύσκολη. Είναι κάθε μέρα. Ξέρεις, όλοι νομίζουν που δίνουμε 3 εκατομμύρια και όλα φτιάχνονται. Δεν είναι έτσι.
Κάθε μέρα είναι contracts, μιλάμε με teachers, researchers, γιατροί, νοσοκομεία. Κάθε μέρα έχουμε κάτι να κάνουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι να κάνουμε fundraising. Mm-hmm. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε 3 εκατομμύρια δολάρια. Είναι πολλά λεφτά. 3 εκατομμύρια δολάρια. Και θέλω να πάμε λίγο και σε αυτό το στοιχείο. Γιατί ναι, μεν ψάχνατε εσείς να βρείτε τους κατάλληλους γιατρούς, ποιες είναι οι κατάλληλες θεραπείες. Ωστόσο, ήρθατε αντιμέτωποι με ένα ποσό της τάξης των 3 εκατομμυρίων δολαρίων που πρέπει να δοθούν προκειμένου να γίνει αυτή η γονιδιακή θεραπεία για να θεραπευτεί ο γιώκας σας, το αγγελούδι σας. Και δεν ξέρω αν εκεί, καμιά φορά λέμε, μας κόβονται τα πόδια, λέμε εδώ στην Ελλάδα, ή αποθαρρύνομαι, γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Και τώρα τι γίνεται, δεν το βάλατε κάτω. Είδα μέχρι και τον Πρωθυπουργό του Καναδά να έχει στα χέρια του σχετική ανακοίνωση που λέει «Βοηθήστε στην έκκληση που κάνουν οι γονείς του μικρού Μιχάλη από την Ελλάδα, γιατί πρέπει να μαζευτούν 3 εκατομμύρια δολάρια». Και εκεί θέλω να σταθώ. Δεν ξέρω πώς νιώθετε έτσι με την βοήθεια του κόσμου, με τη συμπαράσταση από όλο τον κόσμο, έτσι, όχι μόνο από την Ελλάδα. Είναι ούτε δεν μπορούμε να το πούμε με λέξεις πώς αισθανόμαστε. Είναι φανταστικό αυτό που έχει γίνει για να βρούμε τα λεφτά. Ξέρεις, είπαμε στην αρχή ποιος θα μας βοηθήσει, ποιος θα μας δώσει εμάς 3 εκατομμύρια, ποιοι είμαστε εμείς να ρωτάμε για λεφτά, για το γιο μας. Και φοβόμαστε να πούμε χρειαζόμαστε βοήθεια, κάποιος πρέπει να μας βοηθήσει. Ξέρεις, είπαμε στην οικογένεια μας, είπαμε στους γείτονας μας και από εκεί άρχισε αυτό το journey, το λέμε journey to cure Michael. Και ξέρεις, όποιο το λέμε, πάντοτε μας λέει πώς μπορώ να βοηθήσω, τι θέλετε να κάνουμε. Έχουν κάνει τόσα διάφορα πράγματα στο Καναδά, στο Τωρόντο ειδικά. Βλέπω εδώ πέρα πολιτιστικούς συλλόγους, κριτικούς συλλόγους στον Καναδά, στην Αμερική, να στέλνουν μηνύματα για το μικρό Μιχάλη, να δημιουργούν εκδηλώσεις, να μαζεύουν χρήματα και στον Καναδά και στις υπόλοιπες πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής, αλλά και πίσω στην Ελλάδα γίνονται δράσεις προκειμένου να μαζευτούν χρήματα. Και μάλιστα μαθαίνω το αισιόδοξο σήμερα ότι το ποσό έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δολάρια, 1 εκατομμύριο 100 χιλιάδες ευρώ. Και φαντάζομαι τώρα είναι που χαμογελάτε περισσότερο ήδη από χθες, ε? Ναι, ήταν crazy. Να λέμε που φτάσει με 1 εκατομμύριο είναι unbelievable. Ξέρεις, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Ναι, είναι απίστευτο. But, ξέρεις, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να φτάσουμε. Είναι άλλα 2 εκατομμύρια που πρέπει να μαζέψουμε. Και είναι 2 εκατομμύρια αμερικάνικα που πάμε να μαζέψουμε. Να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να πάμε στο νοσοκομείο να κάνουμε ό,τι FDA trials. Θα είναι περίπου 8 με 20 μήνες από τώρα. Θα είμαστε έτοιμοι. Πάντως, θα έχετε αντιληφθεί κι εσείς ότι εδώ πίσω το νησί σας, ο δικός σας τόπος, οι δικοί σας άνθρωποι, είναι στο πλευρό σας και είναι ο λόγος για τον οποίο επικοινωνούμε και σήμερα. Βγάλαμε άκρη τελικά, επικοινωνήσαμε και αυτή τη στιγμή συνομιλούμε στον κριτικό αέρα, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Και δεν ξέρω και από την Κρήτη αν έχετε μηνύματα συμπαράστασης. Και να μου πείτε και λίγο, γιατί δεν το γνωρίζουμε, από ποιες περιοχές είστε, υπάρχουν φαντάζομαι άνθρωποι οι οποίοι σας γνωρίζουν ή δεν ξέρουν κάποιοι άλλοι από πού βρίσκεστε. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο που θα δει κάποιος, γιατί όντως όλοι θα βοηθήσουμε. Όλη μια αγκαλιά για τον μικρό Μιχάλη. Ξέρεις, όλη τη ζωή μας ερχόμαστε στην Κρήτη. Κάθε καλοκαίρι, βρισκόμαστε στη Κρήτη. Στην Κρήτη, Κρήτη είναι η δεύτερη σπίτι μας. Το δεύτερο σπίτι μας. Ήθελαμε να αγοράσουμε σπίτι, να μου βάλουμε στην Κρήτη. Όμως αυτά τα πράγματα δεν θα γίνουν τώρα. Έτσι. Μπορεί όταν γιατρευτεί ο Μιχάλης. Μπορούν να περιμένουν για λίγο. Να επιστρέψετε με τον Μιχάλη μαζί όταν θα είναι 100% καλά. Έτσι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Οι γονείς μου είναι από Καμάρια και Προδρόμη. Και έχουμε ένα σπίτι στη Παλιόχωρα. Μπράβο. Από τα Χανιά δηλαδή. Από τα Χανιά, ναι. Εμείς είμαστε από τα Χανιά και εμείς είμαστε από το Γεράνι. Ο παπάς μου είναι από το Γεράνι και η μαμά μου από τα Περιβολάκια. Μάλιστα, μάλιστα. Να ξέρετε πάντως ότι από την προηγούμενη εβδομάδα που το κανάλι μας, η Κρήτη TV, ανέδειξε την πολύ συγκινητική ιστορία του παιδιού σας, του μικρού Μιχάλη, πολλοίς κόσμος έχει σπεύσει, έχει κάνει τις σχετικές καταθέσεις. Σας στέλνουμε την αγάπη μας βεβαίως και εμείς. Και ό,τι μπορεί ο καθένας να το κάνει, όση ώρα συνομιλούμε, πρέπει να σας ενημερώσω ότι και κάτω χαμηλά στην οθόνη περνούν τα links, στα οποία βεβαίως κάποιος μπορεί να μπει στο ίντερνετ
και να κάνει τη σχετική κατάθεση. Αν ψαχτούμε και λίγο στο διαδίκτυο, μπορούμε εύκολα να βρούμε λογαριασμούς προκειμένου να βοηθήσουμε για αυτή την πολύ σημαντική γονιδιακή θεραπεία που απαιτείται για την υγεία. Κοιτάξτε εδώ, ένας άγγελος. Τον βλέπω συνέχεια, συγκινούμαι κι εγώ ίδιος, γιατί είναι ένα από τα παιδιά που αυτή τη στιγμή εκπέμπουν SOS. Ένα δικό μας παιδί και από την Κρήτη να μην ήταν και μιλούσαμε για ένα παιδί που έχει έρθει αντιμέτωπο με μια τόσο σοβαρή ασθένεια. Νομίζω η ευαισθησία θα ήταν ανάλογη και ανάλογη θα είναι και η συμπαράσταση, ακόμη και η οικονομική. Το λιγότερο που μπορεί να δώσει κανείς είναι κάτι, ένα μικρό ποσό προκειμένου να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή που κάνετε εσείς οι δύο γονείς, οι οποίοι είστε βράχοι πραγματικά και σας μεταδίδουμε τα συγχαρητήριά μας απέναντι σε αυτή την ψυχούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και άμα οι άνθρωποι δεν μπορούν να δώσουν λεφτά, μόνο κάνε το share το story. Πες το στο γείτονα σου. Για να γνωστοποιηθεί, για να γίνει πιο γνωστό και στους υπόλοιπους, οι οποίοι ενδεχομένως να μην γνωρίζουν για την περίπτωση του μικρού Μιχάλη. Ξέρετε τι θέλω. Θέλω πριν κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι έκανε μια πολύ μεγάλη καθοριστική προσπάθεια και ο Έλληνας πρόξενος στο Τορόντο, ο κύριος Μαλιγκούδης, ο οποίος είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα να δημιουργήσει ένα ξεκαρδιστικό βίντεο μεν, αλλά απ' την άλλη βίντεο άκρο συγκινητικό, ώστε να βάλει στη διαδικασία όλους εμάς να σκεφτούμε μέρες που είναι και Χριστούγεννα, να βοηθήσουμε όχι μόνο το Μιχάλη, αλλά και κάθε παιδί το οποίο έχει πρόβλημα. Ναι, και αυτό δεν το ξέραμε πώς το κάνανε. Έτσι μια μέρα μας έστειλε μήνυμα και μας είπε μπορείς να δείτε αυτό το βίντεο και να το βάλετε στο Instagram σας. Καθόλου δεν είχαμε ιδέα πώς το έκαναν αυτό. Και εμείς όταν το είδαμε, συνηγηθήκαμε. Ήταν κλαίγαμε, ήταν τρομερό. Τι να σας πω. Είναι, αυτή η βοήθεια που μας έχει βάλει όλος ο κόσμος είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ. Θυμήσαμε να πούμε ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που μας έχει βοηθήσει για όλους και να έχετε πολύ χαρούμενα Χριστούγεννα. Και καλές γιορτές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε από καρδιά. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρότασή μας να συνομιλήσουμε σήμερα στην Κρητική Τηλεόραση και στην Κρήτη TV. Θέλω να είστε καλά, να δώσετε πολλά φιλιά. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να τον δούμε λίγο ακόμα. Δεν ξέρω αν είναι εκεί δίπλα σας ο Μιχάλης. Να του κουνήσουμε λίγο το χέρι, να το χαιρετήσουμε. Να το χαιρετήσουμε το μικρό Μιχάλη και να το ευχηθούμε καλή συνέχεια και βεβαίως να μαζευτούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα όλα εκείνα τα χρήματα, όλο εκείνο το μεγάλο ποσό, ώστε να προχωρήσει η γονιδιακή αυτή θεραπεία που είναι απαραίτητη για την υγεία του μικρού Μιχάλη. 22 μηνών είναι το αγγελούδι αυτό που βλέπετε, το οποίο έχει έρθει αντιμέτωπο με μια πολύ δύσκολη ασθένεια που παραλύει το νευρικό του σύστημα όσο περνούν οι μέρες, οι μήνες και τα χρόνια. Και εδώ τον έχουμε. Και με αυτό το χαμόγελο νομίζω μπορούμε να κλείσουμε και αυτή τη σύνδεσή μας. Ήταν το ιδανικότερο. Θέλουμε να σου πούμε καλή συνέχεια, καλή πορεία Μιχάλη, Θοδωρή και Γεωργία. Να είστε καλά και εδώ θα είμαστε στην Κρήτη όταν θα επιστρέψετε με το καλό να σας γνωρίσουμε από κοντά και να μάθουμε τα πιο αισιόδοξα νέα για τον μικρό Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Bye. Γεια σας. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Μιχάλη. Θέλω να πάμε πάλι πίσω στον Καναδά και επίσης να τον ευχαριστήσω που αποδέχτηκε την πρότασή μας. Κύριε Μαλιγκούδη, καλησπέρα σας. Ο Έλληνας πρόξενος του Τορόντο στον Καναδά. Καλώς ήρθατε έστω και διαδικτυακά στην Κρήτη και στην Κρήτη TV. Καλησπέρα σας. Καλημέρα μάλλον από το Τορόντο. Καλημέρα στο Τορόντο. 11 η ώρα είναι τώρα εκεί, 11.30 περίπου. Είναι αλλά εσείς δεν αρνηθήκατε την πρότασή μας. Προηγουμένως μιλούσαμε και με την οικογένεια. Και τι να πω, νομίζω όσοι είδαμε και το βίντεο που προηγήθηκε επινόησης δική σας, έτσι, το λιγότερο συγκίνηση είναι που απομένει και ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο σε έναν άνθρωπο που πέρα από το πολιτικό κομμάτι και την δική του ιδιότητα ως πρόξενος, επιχειρεί πλέον να στηρίξει μια οικογένεια ομογενών εν της πράγμαση και η προσπάθεια αυτή αποδίδει καρπούς, κύριε Μαλιγκούδη, εξαιτίας εσάς έτσι, και κάποιος συνεργατός σας εκεί στο προξενείο. Δέχομαι τα καλά σας λόγια, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά τα δέχομαι εκ μέρους όλων. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι συνάδελφοι εδώ πέρα που δώσαν το καλύτερο τους εαυτό, αλλά πέσαμε και σε πολύ καλά χέρια. Ο σκηνοθέτης μας ήταν πάρα πολύ καλός, ο Γρηγόρης ο Τρεζάκης, ο οποίος είναι ένας Έλληνας εδώ του Καναδά.
αλλά και ο διευθυντής φωτογραφίας, ο Ηλίας Αδάμης, ο οποίος εγκαταστάθηκε σχετικά πρόσφατα στο Τορόντο και δουλεύει στο χώρο αυτό. Κάναν και δύο εξαιρετική δουλειά και ίσως νομίζω ότι αυτό φαίνεται στο βίντεο. Όντως δεν πιστεύετε στον Άι Βασίλη, κύριε Μαλιγκούδη? Έχω τρία παιδιά, πρέπει να πιστεύω. Πρέπει να πιστεύετε. Και νομίζω ήταν και ο λόγος, εκτός ότι έχετε τρία παιδιά, ήταν και τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν ξέρω αν ήταν τα δικά σας παιδιά, βέβαια, αυτά τα οποία πρωταγωνιστούν. Όχι, όχι. Δεν ήταν. Αλλά είναι συναδέλφου. Πηγαίνουν όμως εδώ στο σχολείο της μεταμόρφωσης, που είναι ένα πρότυπο σχολείο. Ναι. Στο οποίο μαθαίνουν ελληνικά πάνω από 300 Ελληνόπουλα. Αποτυπώσατε με τον καλύτερο, με τον ιδανικότερο τρόπο ότι ακόμα και κάποιος που δεν πιστεύει, οφείλει να πιστεύει, οφείλει να έχει πίστη. Ήταν και ο λόγος για τον οποίο τελικά δώσατε το συγκεκριμένο μήνυμα στον Άι Βασίλη. Να βοηθηθεί ο ίδιος ο Μιχάλης και η οικογένειά του, που πραγματικά περνούν το δικό τους Γολγοθά το τελευταίο διάστημα. Έτσι. Ναι, θέλω να σας πω ότι αυτό που συγκινεί. Φυσικά πρώτα απ' όλα η προσωπική ιστορία της οικογένειας, αλλά συγκινεί και πάρα πολύ η αντίδραση εδώ πέρα ολόκληρης ελληνικής παροικίας, όλων των οργανισμών, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν την οικογένεια και προσπαθούν να την υποστηρίξουν. Έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, από μαραθωνίους παραδοσιακών χωρών μέχρι γκαλά, και θέλαμε κι εμείς με το δικό μας τρόπο, με κάποιο τρόπο, να συμβάλλουμε. Και βρήκαμε ότι προστιθέμενη αξία της δικής μας συμβολής θα ήταν αυτή, δηλαδή να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα πλέον και εκτός Τορόντο, εκτός Καναδά, στην Ελλάδα και στις κοινότητες μας ανά τον κόσμο. Και έχω την ελπίδα ότι αυτό το πράγμα και τις επόμενες μέρες θα το δούμε να λειτουργεί όπου, ναι, υπάρχουν μεγάλες κοινότητες Ελλήνων, ιδίως στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και πάρα πολλοί Κρήτες φυσικά. Εκατοντάδες χιλιάδες οι προβολές για το συγκεκριμένο βίντεο παγκοσμίως. Αναφέρεστε σε μια ευρύτερη έτσι κοινωνία, την παγκόσμια κοινωνία. Πολλοί κόσμος από οποιαδήποτε χώρα αυτής της γης πέφτει να βάλει ένα μικρό ποσό, ό,τι μπορεί ο καθένας, προκειμένου να βοηθήσουμε το κριτικό πουλό μας, το μικρό Μιχάλη και την οικογένειά του. Ωστόσο, είναι, και αξίζει να σημειωθεί αυτό, και αρκετά μεγάλο το ποσό το οποίο έχει μαζευτεί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξαιτίας αυτής της ενέργειας, την οποία προβήκατε. 1.100.000 περίπου ευρώ είναι αυτά που έχουν μαζευτεί μέχρι στιγμής. Απομένουν περίπου, αλλά τόσα, περίπου, έτσι. Νιώθετε αισιοδοξία? Είμαι αισιόδοξος, ναι, βέβαια. Οφείλω να πω ότι το ποσό που έχει συγκεντρωθεί, από ό,τι ξέρω, βέβαια, δεν έχει συγκεντρωθεί μόνο χάρη στη δική μας προσπάθεια. Έχει συγκεντρωθεί, ξαναλέω, χάρη στην προσπάθεια εδώ και πολλών μηνών που κάνανε πολλοί εδώ Έλληνες ομογενείς στο Τορόντο του Καναδά. Mm-hmm. Να φανταστώ ότι θα συνεχιστεί η όποια προσπάθεια, έτσι, προκειμένου να ενισχυθεί το κύμα αλληλεγγύης και αγάπης απέναντι στο Μιχάλη και στην οικογένειά του. Έτσι είναι. Στις 26 του Ιανουαρίου, εδώ πέρα, όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί στο Τορόντο του Καναδά, ενωμένοι, διοργανώνουν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, στην οποία ελπίζουμε όλοι ότι θα συγκεντρωθεί ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων που λείπουν στην οικογένεια. Εντάξει, εγώ θα ήθελα και ένα σχόλιο. Θα μου πείτε, δεν μπορώ να μιλάω για τον ίδιο μου τον εαυτό, αλλά δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια νομίζω είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται εκ μέρους σας, από ένα άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε μια θέση αιχμής στο ελληνικό προξενείο του Καναδά. Δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε τέτοιες προσπάθειες και δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεστε κι εσείς όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και γύρω από το πρόσωπό σας, κύριε Μαλιγκούδη. Όχι, ειλικρινά δεν είναι γύρω από το πρόσωπό μου. Θεωρώ πραγματικά ότι είναι συλλογική η προσπάθεια. Η ιδέα ήταν όντως, νομίζω ότι ήταν ένα πρωτότυπο. Νομίζω, ναι, ότι αυτό που έχουν ιδέα στον περισσότερο κόσμο είναι ότι δεν περιμένει κανείς ίσως από μια δημόσια υπηρεσία, έστω και στο εξωτερικό, να αντιδράσει με αυτά τα ανακλαστικά. Γι' αυτό το αναφέρω. Και όταν μιλάμε για αντανακλαστικά, επιβραδυνόμενα αντανακλαστικά, γενικότερα το περιγράφεται και στο βίντεο, ότι λόγω της γραφειοκρατίας πολλά θέματα πάνε πίσω. Αυτό που θέλαμε να μεταφέρουμε όμως επίσης είναι ότι δίνουμε και εμείς εδώ πέρα το καλύτερό μας σε αυτό. Εντάξει, ναι. Και θύματα της γραφειοκρατίας πολλές φορές δεν είναι μόνο οι πολίτες, είμαστε και εμείς οι ίδιοι που καλούμαστε να εφαρμόσουμε κάποιες διαδικασίες. Έτσι. Σωστά. Βέβαια, το ότι ο Άγιος Βασίλης πέρασε αυτά που πέρασε στο βίντεο που βλέπετε, είναι λίγο και καθ' υπερβολή, έτσι, για τις ανάγκες του σενάριου. Μην το λέτε, γιατί και εμείς εδώ ειδησιογραφικά που τα καλύπτουμε καθημερινά συναντάμε τέτοια θέματα. Μην το λέτε καθόλου. Έχουμε πάντως την ελπίδα ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα και σε αυτό το τομέα και ότι θα δούμε σιγά-σιγά και τις διαδικασίες να απλοποιούνται. Μπράβο. Και κυρίως να μην απαιτείται αυτή η γραφειοκρατία. Μάλιστα. Κύριε Μαλιγκούδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το διαθέσιμο χρόνο που βρήκατε. Πώς θα περάσετε, κάτι τελευταίο, εκεί οι Έλληνες, πώς θα περάσετε αυτές τις ημέρες, τις γιορτινές, τις χριστουγεννιάτικες? Ελληνικά. Ελληνικά. Διοργανώνται πάρα πολλές ωραίες ελληνικές γιορτές. Όλοι οι εθνοτοπικοί σύλλογοι και η ελληνική κοινότητα το βράδυ της πρωτοχρονιάς θα έχει ένα πολύ μεγάλο
χορό. Mm-hmm. Μπορεί να είμαστε μακριά από την πατρίδα, αλλά φυσικά η Ελλάδα είναι πάντα στις καρδιές και στις σκέψεις όλων μας. Έτσι. Δεν σβήνει αυτή η φλόγα. Όπου και αν είμαστε εμείς οι Έλληνες, έτσι θα συνηθίζουμε να ζούμε. Ξέρουμε την παράδοσή μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, τι μας επιτάσσουν. Και έτσι το συνεχίζουμε και εμείς, αλλά και οι ομογενείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμα φορά, κύριε Μαλιγκούδη. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ θερμά. Και εύχομαι την επόμενη φορά που θα συνομιλήσουμε να έχουμε το τελικό νέο, το ευχάριστο νέο για την κατάσταση της υγείας του μικρού Μιχάλη. Μακάρι. Καλές γιορτές σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλές γιορτές. Γεια σας. Λοιπόν. Yeah.